ο σύλλογος Ούλης Ελιών Λυκοτιναράς και φυσικά όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της επαρχίας. Συναδημιούτατε, κύριοι δήμαρχοι, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα. Αφορά το έργο των πυλώνων μεταφοράς φυρής τάσης, θα συνδέει το μικρό καλώδιο, το οποίο είναι περιεργασμένο στα Νοπίδια και έχει πάει στη Λοκαμάρα, με το σταθμό μετατροπής του μεγάλου καλωδίου, γιατί το μεγάλο καλώδιο έρχεται το ρεύμα συνεχές και υπάρχει ένας μεγάλος σταθμός μετατροπής σε Δαμάστα για να, να γίνει εναλλασσόμενο να μπει στο δίκτυο. Και εκεί λοιπόν πάει αυτό το καλώδιο που συνδέει. Εγώ θέλω, επειδή έχω. Θέλω να σας θυμίσω ότι με τη μικρή και τη μεγάλη διασύνδεση το κράτος έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 1,5 δις, το κράτος δηλαδή εμείς, για να συνδεθεί η Κρήτη με το περιοδικό σύστημα. Το μικρό καλώδιο, για όσο το θυμούνται, πρωτεργάτης και ο άνθρωπος ο οποίος το είχε πιστέψει σπαθιά και το υλοποίησε, το τότε πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ο Χανιώτης, ο Μανώλης ο Κοριωτάκης. Ο οποίος απατρεμένος ήταν από το πρόγραμμα, από το Πισαδοπούλη έχει πάρει ο άνθρωπος και το είχε βάλει σκοπό της ζωής του. Η ταφορτία αυτά πανέστη της πολύ λίγο ο Παύλος. Συγγνώμη Παύλο, δεν σας προσφωνήσα. Εννοείται. Αυτά είναι τα φορτία. Ήταν 600 βέβαια όταν ξεκινήσαμε. Τώρα μιλάμε για 900-950. Όταν μπουν μπροστά όλα αυτά που σχεδιάζουν για την Κρήτη όσον αφορά ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες, θα περάσουμε κι άλλο. Όριο. Και το θέμα δεν είναι να βγαίνουμε τσιμα-τσιμα, το θέμα είναι να έχουμε και ένα περιθώριο. Και πώς πιάνουμε το όριο αυτό, φίλε Παύλο και φίλοι όλοι εδώ που είσαι αυτή τη στιγμή εδώ, με το να δουλεύουν οι θερμικές μονάδες, δηλαδή βάζουμε στην εγκατεστημένη ισχύ τις θερμικές μονάδες που δουλεύουν στη Σλοκαμάρα, που δουλεύουν στα Αδερνόρακο και που δουλεύουν στα Ελληνοπεράματα. Έτσι την πιάνουμε την ισχύ που λέτε. Ότι έχουμε τρεις μονάδες, εκ των οποίων οι δύο είναι στις παρυφές των πόλεων, η μία είναι στον κάμπο Χανίων, στην καρδιά του Δήμου Χανίων. Οι άλλοι είναι στις παρυφές του Ηρακλείου και δουλεύουν φουλ για να μπορέσουν να καλύψουν τις τρεις ενέργειες. Επομένως το κράτος, και επιμένω κράτος είμαστε όλοι μας, έκανε αυτή την επένδυση. Όχι επειδή μας αγαπούσε τόσο, ούτε επειδή το περιβάλλον της Κρήτης, επειδή έχει επενδύσει τόσο πολύ στον τουρισμό, θα έπρεπε να παραμείνει καθαρό και αλόπιτο για να μπορούμε και εμείς να το διαφημίσουμε. Να λέμε ότι ζούμε σε μια Κρήτη καθαρή. Ούτε ένα γραμμάριο ενέργειας δεν παρέχεται από θερμικές πηγές που είναι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλου ρήπου. Έχουμε εγκαταστήσει μετρητές και είναι γύρω σε όλες τις μονάδες γύρω-γύρω και παρακολουθούν τα τριοξεία του θείου. Αν θυμάστε παλιότερα και σε πραγματικό χρόνο, να τα βλέπουν οι άνθρωποι για να ξέρουν τα παιδιά του να πνέουν. Και στη Σλοκαμάρα και στα δικαστήρια και στην αγορά παλιότερα και στο Ηράκλειο το ίδιο γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασική παράγοντα το οποίο δεν ξεχνάμε. Ο Χρονιτάκης λοιπόν έκανε αυτό που έκανε. Μετά συνέχισε, έφυγε ο Χρονιτάκης το 17. Η σημερινή διοίκηση του ΑΔΜΙΕ, φίλε Παύλο, είναι διορισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ, από εσάς. Ο πρόεδρος δηλαδή του ΑΔΜΙΕ, ο σημερινός, και ο αντιπρόεδρος, ο Μανουσάκης και ο. Πώς το λένε, ο. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι διορισμένοι από εσάς. Οι οποίοι όλοι λένε ότι είναι ιδιωτικά συμφέροντα από τον ΑΔΜΙΕ και λένε το 40%. Ποτέ κανείς δεν λέει το 50% δημόσιο. Δημόσιο το 51%. Τι να κάνουμε, είναι κράτος το οποίο έχει το μάνατο και διορίζει τη διοίκηση. Και θεωρεί γιατί το έχει αφήσει τόσα χρόνια εκεί. Προφανώς ότι είχατε μια καλή επιλογή, υποθέτω τώρα εγώ, όταν του βάλατε το 17 και του κρατήσανε μετά οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Αυτό όσον αφορά. Κάνανε καλή μεταγραφή. Πιθανόν. Πάντως, ακούω για τον ΑΔΜΙΕ, και εγώ δεν είμαι σύνηγορο του ΑΔΜΙΕ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε του Μητροπολίου, δεν είναι μια άγνωστη εταιρεία, είναι το δημόσιο. Το οποίο λοιπόν επένδυσε αυτά τα χρήματα, όχι με το ασημείωτο, για να γλιτώσει τα οίκο. Γιατί τα επένδυσε, διότι αυτή τη στιγμή τα μύρια σε δεδομένα νησιά κοστίζουν στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη περίπου ένα δις χρόνο. Ο Βασίλης Κοντζάκης το ξέρει. Η Κρήτη μόνο κοντεύει το μισό δις το χρόνο. Επομένως η απόσταση αυτών των επενδύσεων είναι γρήγορη και βέβαιη. Δεν το συζητάμε.
και αλαφρώνει ο Έλληνας πολίτης. Τα χρήματα αυτά εξοικονομούνται για οποιαδήποτε άλλη επένδυση, για παροχές άλλες, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά τέλος πάντων είναι μια αιμορραγία η οποία δεν μπορεί να συνεχίζεται και είναι μια μεγάλη επιτυχία ότι σταματάει η παραγωγή στα νησιά. Να μην σταματήσει τα νησιά η παραγωγή, παύλο να πηγαίνουν ελευθεροπαράγοντες, δηλαδή μαζούτ και ρεύμα και να πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες επί 2 ή επί 3 το ρεύμα. Δηλαδή, ο κάτοχος του Λεμαίδας επιδοτεί εμάς. Αν είναι να καταστρέψω τη Σέριβο για να πει. Ωραία, πάμε τώρα. Ναι. Άσε, δεν το τελειώσαμε αυτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, όχι, λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Συμφωνούμε τώρα. Μπράβο. Ωραία. Εγώ δεν είμαι καταρχήν κυβέρνηση να απολογηθώ για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και οι βουλευτές πρέπει να είναι εδώ. Δεν είμαι κυβέρνηση εγώ. Ωραία. Αλλά δεν είμαι και συνεργάτης του ΕΔΜΕ, όπως δεν είμαι. Αυτή τη γλώσσα, έλα, ξέρω, Νίκο. Επέλεξα να μην το κάνω. Άμα αρχίσω να λέω τι έχουν κάνει από το 19 μέχρι σήμερα, δεν θα τελειώναμε το μεθαύριο. Ίσα-ίσα, όπως σου είπα, ότι η επιλογή σας ήταν επιτυχημένη. Αν δεν καμαλώνω αυτή τη στιγμή, δεν θα κοινώσω, δεν θα αναδείλω. Δεν σε διάβασε κανείς, θα πας και εμένα να μιλήσω. Σου παρακαλώ. Λοιπόν. Ο κύριος Γιβάρης μου λέει, και το λέει στα μέσα και το λέει στις διάφορες συνεδρίες, το ξέραμε, λέει, παλιά. Το ξέραμε, γιατί πάλι θα περάσει ο δρόμος στην δίκαιο δόση 8, θα πάει στο Ηράκλειο. Κύριε Καλογερή, το έργο δηλαδή. Με συγχωρεί, συνάδελφε, το ξέραμε. Ένα λεπτό, το έργο δηλαδή πρέπει να γίνει μόνο υπέργεια, δεν το ξέραμε, κύριε Γιβάρη, να του κάνω. Ήξερε εσύ ότι παίρνει μέσα από τα δράμια, ήξερε εσύ ότι παίρνει κοντά το σπίτι, α πούμε. Εσεί τα ξέραμε, κύριε Καλογερή, εμά δεν μα λέγατε τίποτα. Έτσι και το καλώδι αυτό λοιπόν το οποίο το ξέραμε πώς θα γίνει. Πότε μας καλέσατε στην αντιπεριφέρεια, είναι εδώ κι άλλοι. Να μας πείτε αυτό γίνεται. Πότε. Γιατί να σας καλέσω. Πότε το μάθαμε εσύ αυτό. Το μάθαμε πριν έρθει η μελέτη, κύριε Γιβάρη. Γιατί να μας καλέσετε. Αυτό δεν θέλω να πιστέψω ότι είσαι τόσο άσχετος. Ειλικρινά το λέω. Θέλω να σε προσέχω για να μην σε προσβάλλω άλλο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πέρασαν την περιφέρεια 8 χρόνια και δεν ακούμπησε. Λοιπόν, οι μελέτες έρχονται σε εμάς. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαβούλευση. Πες τα μετά, μα θέλει. Μετά πες το θέμα. Εντάξει, το μαθαίνει ο κόσμος και αντιδρούμε. Λοιπόν, ο πρώτος που μας αναδεικνύει ότι δεν περνάει το καλό, είμαι εγώ. Τους έχω ξεχάσει το. Αυτή η γραμμή δεν περνάει. Εντάξει, ήρθαν τα κεραμιά, όλο το είχα δει καθόλου το έργο. Το είδαμε μετά πριν τη μελέτη. Το ξέραμε, το πήραμε κλείδι στο παρέλαιο στο περιβάλλον και ξεκίνησε τη διαβούλευση. Δεν το ξέρω άνθρωπος. Προκαιρού, όταν ήρθε από πέρα. Ξέραμε ότι θα γίνει μια γραμμή, αλλά ξέραμε ότι θα περάσει γραμμή, αυτό σε ρωτάω. Αν περάσει πάνω στους ίδιους πυλώνες, σε αναβάθμιση που λέει ο κύριος Γιδαράκος. Λέει για μια αναβάθμιση. Ναι, αλλά εσύ είπες ο ίδιος στον Αντέα Δυτικής Κρήτης ότι 3 χρόνια το σχεδιάζαμε. Τώρα τι να πω. Κύριε Σαφού και μιλάς, έχει τώρα κάποια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, μια χαρά, δεν σε έχω διαχώσει πουθενά. Άσε μας τέτοιος. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι συνήγορος του ΑΔΜΕ, αλλά θέλω να ξεχωρίσω τον ρόλο μου εδώ πέρα, τη περιφέρεια βασικά, όχι εμένα. Μην απευθύνεσαι όμως και προσωπικά. Εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαβούλευση όλων των έργων. Όλων των έργων μας λέει, παιδιά, κάντε την Αγκαρία. Στείλτε το από εδώ, στείλτε το από εκεί και στο τέλος πηγαίνετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πάρετε μια απόφαση, η οποία δεν είναι απόφαση, είναι εισήγηση πάνω. Ό,τι να αποφασίσουμε εμείς. Άμα αυτοί δεν θέλουν να παραπάνω, τελείωσε. Δεν συζητάμε. Όπως η σύγκριση είναι και η θέση του Δήμου. Έχει και αυτή. Έχω μια απορία. Και το τελευταίο πολύ. Γιατί γίνεται η διαβούλευση. Για ποιο λόγο γίνεται η διαβούλευση. Αφού είναι πλαφό. Πέσα μετά, Μανώλη. Δεν ξέρω, Μανώλη. Γιώργη, πώς είπε. Πέσα μετά. Λοιπόν. Άρα, ενώ είμαστε εξαιρετικά προνομιούχοι, ενώ μας δείτε μια ευκαιρία να κλείσουν οι σταθμοί, οι οποίοι είναι μεγάλη υπόθεση να κλείσουν, στο λέω, το ξέρετε, και να μείνω σε μια ψυχρή εφεδρεία μετά από ένα διαγωνισμό που θα γίνει μετά. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να διασυνδεθούν από τα δύο, τα φορτία πρέπει να μεταφέρονται με άνεση από μια μεριά στην άλλη. Δηλαδή, μπορεί να πάει σε μια μεγαλόπολη, να μπορεί να στείλει ρεύμα από τα Χανιά, θα πρέπει να υπάρχει φορτίο ικανό από γραμμές να έρθει τα Χανιά να ανεβρώσει το ρεύμα. Αυτό λένε αυτοί. Η μελέτη σκοπιμότητα που λέει ο κ. Γιδαράκος, εγώ δεν ξέρω. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αναφέρει τη σκοπιμότητα του έργου. Το οποίο το έργο τεκμηριώνεται από αυτού οι οποίοι θα βάλουν τα χρήματα. Προφανώ για να το προχωρήσουν, κρίνανε ότι πρέπει να γίνει. Όπω το είπατε και εσεί. Τώρα, όλοι λέγαμε, είχαμε δει τα υπόγεια των 35 χιλιόμετρων μέχρι από το Ηράκλειο από την Ολυμπία στα Χανιά. Είχαν ήδη δύο γραμμέ μεταφορά. Δεν είναι τόσο παρθένο από χώρα που νομίζετε. Περνάνε δύο γραμμέ. Το ξέρετε. Δύο γραμμέ μεταφορά περνάνε. Ήδη. Και τέσσερι το πάμε. Λοιπόν.
Ωραία, λοιπόν, όλοι πιστεύαμε λοιπόν ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει τρίτη. Ούτε πρέπει να δεν περνάνε οι πυλώνε σήμερα υψηλή τάση, δεν περνάει εύκολα. Και μάλιστα τσακώθηκα εγώ με τον κύριο Μανουσάκη. Τσακώθηκα με τον άνθρωπο γιατί του είπα. Θέλω να. Του είπα. Ναι, του είπα, Παύλο, κάνε αυτό που είχα στο χωριό σου. Στο χωριό του υπήρχαν μεγάλε αντιδράσει όταν κατέβαινε το δικό μα καλώδιο επί τρία σύνθεση και υπογειοποίησε καμιά δεκαετία χιλιόμετρα. Για να περάσει από κάποια χωριά. Όμως, εκεί τι να πω. Είναι ρεύμα το οποίο παρέχεται στη Μεγαλόπολη, εκπέμπουν την ρήπη στη Μεγαλόπολη, στην Πελοπόννησο. Η γραμμή μεταφορά είναι στην Πελοπόννησο για να πάρει εμεί ρεύμα καθαρό. Οπότε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι γεγονό. Αυτό τι λέει. Αυτό λέει το εξή. Όταν κατάλαβε ότι υπάρχει καθολική αντίδραση, το έχουν ρίξει ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Εγώ τεχνικός δεν είμαι. Στο θέμα των επιπτώσεων της υγείας έκανε ερώτημα στο Πολυτεχνείο, το οποίο έχει ανθρώπους ειδικούς, και Ιεράκο, τον κύριο Πρίτανη, με το Φώτη, τον καθηγητή, τον Κανέλο, νομίζω, τα λοιπά. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει μελέτη παγκοσμίως, έτσι, που να καθορίσει τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την ερθρομαντική πνευμονία. Δηλαδή, ακόμα και το κινητό που έχουμε στα αυτοί μας, ένα εκατοστό από τον εγκέφαλό μας. Παιδιά, αυτά μας τα έβαλαν το Πολυτεχνείο. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι της ασφάλειας. Δεν το ξέρω. Δεν μου δώσαν χαρτί. Μου είπαν προφορικά ότι δεν υπάρχει μελέτη παγκοσμίων που να θέτει όρια ή να έχει μελετήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Το κινητό που έχουμε στα αυτοί μας είναι πολύ περισσότερο ή πάρα πολύ κοντά. Άρα δεν είναι θέμα επιπτώσεων. Λοιπόν, να τελειώσω, Γιώργο. Είναι όμως θέμα περιβάλλοντος. Είναι καθαρά θέμα περιβάλλοντος. Σε μια Κρήτη που πράγματι όλοι οι προηγουμένες είπαν τα ίδια πράγματα, ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο βασίζεται ναι μέσα στον τουρισμό, αλλά καταρχήν τα τελευταία χρόνια η προσπάθειά μας είναι το ωφέλη του τουρισμού να περάσει στην ενδοχώρα, γιατί δεν είναι σωστό να αναπτύσσεται η πλαρία και να γίνεται να γίνονται άνθρωποι πιο πλούσιοι και η ενδοχώρα να τροφοδοτεί με φθηνά εργατικά χέρια τα παράλια. Για εργάτε στο διαδρομικό, στα ξενοδοχεία. Άρα επομένω και αυτό γίνονται επενδύσει μέσα στην ενδοχώρα, γι' αυτό γίνονται τα όχι ολοκληρωμένε φορικέ επεμβάσει, γι' αυτό γίνονται όλε τι ενέργειε στι πλευρέ περιφέρεια, έτσι ώστε να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο του. Διότι αν φύγουν οι άνθρωποι, αν φύγουν και αυτοί που κατοικούν εκεί στα βουνά, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε. Οι άνθρωποι ήδη είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν. Σε κάθαρες κουβέντες, είστε μαζί μας ή απέναντι. Θα τελειώσω εδώ. Σε κάθαρα, γιατί βλέπουμε πολύ. Έπειτα, ακούσαμε, είδαμε και δήλωση του Δήμου Ακρογορώνου ότι οι σύμβουλοι οι οποίοι μετέχουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας δέχονται πιέσεις και υπάρχουν μεθοδεύσεις για να πάρουν θετική ψήφο. Τροφοδότησε μάλιστα και πρωτοσέλιδο τοπική εφημερίδα. Δηλαδή, εμεί δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Αν έχει υπόψη κάτι, θα το κατηγορήσει. Όμως, για να προφυλάξουμε και του ανθρώπου αυτού και όλου του υπόλοιπου, σα δηλώνω αυτή τη στιγμή από εδώ ότι το θέμα δεν θα πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν και όταν έρθει, θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και οι 44 Περιφερειακοί Σύμβουλοι, με επίγνωση τη ψήφου του, θα πούνε ναι ή όχι. Κάτω. Αυτό το κάνετε για να περάσει. Το θέλει τώρα να πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έστω. Με πολύ να το περάσω. Αυτό δεν είναι. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Πολλοί κατηγόρησε στου τρει χανιώτε πω έχετε πιέσει για να μην περάσει το έργο. Για να. Λοιπόν. Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή με επεβάλλετε πολύ στην κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Εγώ δεν επιτρέψω σε κανένα ευαισθησία για το περιβάλλον, για τα βουνά μας, αλλά πάνω από μένα. Συγγνώμη, δεν θέλω να μιλήσω. Σταματώ εδώ. Εντάξει, κανείς άλλος δεν την έχει. Όμως έχουμε ευαισθησία για την Κρήτη. Εάν δεν μπορεί, θα εξετάσουμε τη σκοπιμότητα που λέει ο Δάρακος. Θα το δούμε και αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το αφήσαμε, γιατί μια που μας ήρθε, δεν είμαστε σίγουροι αν. Ή αν συνδυάζεται με αυτό που λέει ο Παύλος με τη ΣΑΠΕ. Αν είναι ένας λόγος σοβαρός που. Βάζει το θέμα τον άπλο. Εάν ισχύει αυτό λοιπόν, το οποίο εμείς είμαστε αντίθετοι και όμως δηλωθεί αντίθετα, ούτως ή άλλως,
Και αν μας πούνε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά πώς, επιστημονικά και περιορισμένα, να το πάρουμε και εμείς να το πάμε να το δείξουμε σε 5 ανθρώπους. Να το πάμε στο ΙΤΕ, να το πάμε στο Πολυτεχνείο Κρήτη, να μας πούνε, παιδιά, αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Αν μας πούνε όμως ότι αυτό δεν γίνεται, και υποχρεωτικά πρέπει να δεχτούμε αυτή την ιστορία, μια τέτοια παρόμοια λύση τέλος πάντων, τότε λυπάμαι, θα είμαι απέναντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλογερή. Ο Δήμαρχος Χανία να έρθει να κάνει μια ερώτηση. Κύριο Σημαντηράκη. Σεβασμιότατε, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Βουλευτά, πριν πω αυτά που θέλω να πω, να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Δεν θεωρώ ότι είναι κανείς εδώ ο οποίος να βρίσκεται στην απέναντι πλευρά και να διεκδικεί κάτι διαφορετικό. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει προεκτάσεις. Αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, προεκτάσεις που έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία του τόπου μας διαχρονικά. Και υπάρχουν και διάφοροι βαθμοί διοίκησης που καλούνται να αποφασίσουν, να συμβάλλουν για να πάρουμε τη βέλτιστη λύση. Μια βέλτιστη λύση η οποία καθορίζει την πορεία και την εικόνα του τόπου μας, όχι για τα επόμενα 3, 5, 10 χρόνια, αλλά μια παρέμβαση από την οποία έχουμε εμπειρία. Καθώς όλοι έχουμε εμπειρία για την παρουσία των πυλώνων κατά μήκος της Κρήτης σε κάθε περιοχή. Ξέρουμε επίσης ότι αυτοί οι πυλώνες, οι υφιστάμενοι, εγκαταστάθηκαν σε μια περίοδο όπου όταν αποφασίστηκε το έργο ήταν ως μάνα εξ ουρανού. Ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά έδωσε μια πνοή ανάπτυξης και έφερε τον ηλεκτρισμό σε απομακρυσμένες περιοχές. Από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και έχει αλλάξει εντελώς η δυναμική που έχει αποκτήσει το νησί. Για τα επόμενα 30 χρόνια, για τα επόμενα 50 χρόνια, τρία θα είναι τα έργα τα οποία θα καθορίσουν το αναπτυξιακό πρόσημο της τοπικής κοινωνίας. Το πρώτο είναι ο βόρειος οδικός άξονας, το δεύτερο είναι το μεγάλο αεροδρόμιο στο Καστέλι και το τρίτο θα είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού. Αυτά τα τρία λοιπόν πρέπει να γίνουν με τον πιο σωστό τρόπο, βλέποντας κανείς την ανάπτυξη του τόπου τις επόμενες δεκαετίες. Και ξέρετε, σε αυτή την κουβέντα μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα, ειδικά τοπικά, δεν χωρούν. Σε αυτή λοιπόν την βάση, το κεντρικό κράτος στην Ελλάδα διαχρονικά έχει επιλέξει να μην εμπιστεύεται τις τοπικές κοινωνίες. Καμία κυβέρνηση δεν το άλλαξε αυτό. Και πώς το αποδεικνύει ότι δεν εμπιστεύεται τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση ρόλο γνωμοδοτικό. Λέει λοιπόν το κεντρικό κράτος ότι στα στρατηγικά έργα εσείς θα λέτε τη γνώμη σας. Και στο τέλος θα αποφασίζουμε εμείς. Αυτό έγινε ήδη από το Δήμο, στο Δήμο Χανίων. Η δημοκρατία είναι ολονών. Η δημοκρατία είναι ολονών. Ακούστε, ακούστε, δεν τα είπα αυτά για να διαφωνήσουμε. Δεν τα είπα για να διαφωνήσουμε. Και περιμένετε λίγο, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να διαφωνήσουμε. Εκτός αν θέλουν κάποιοι να διαφωνήσουμε. Λέω λοιπόν το εξής. Το θέμα και το ξεκαθαρίζω. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και πήραμε ομόφωνη αρνητική απόφαση. Είμαστε απέναντι, πήραμε την απόφαση, έγινε η συζήτηση και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων είναι απέναντι σε αυτό το οποίο πάει να γίνει. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Για να μην θέτετε ερωτήματα με ποιον είσαι εσύ, αν είσαι μαζί μας, αν είσαι τους απέναντι. Πήραμε λοιπόν την απόφαση όσο οφείλαμε και μάλιστα μία απόφαση η οποία στηριζόταν σε ψεύδι, τα οποία και καταγγείλαμε και δημόσια. Γιατί μέσα η εισήγηση για το θέμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλεγε ότι προηγήθηκε μία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Ότι ερωτήθηκαν οι τοπικοί φορείς και τελικά πρέπει να έρθει και η οριστική τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα καταγγείλαμε όλα αυτά. Τα είπαμε όλα αυτά και πράξαμε μέχρι στιγμής
αυτό που ο νόμος μας επιτρέπει να κάνουμε. Υπήρξε όμως και δεύτερο επίπεδο συζήτησης και έγινε και στο Ηράκλειο. Παρουσία των δημάρχων που είχαν άμεση σχέση με το έργο. Ήμουνα εγώ, ήταν ο Μπάμπης Κουγιαννάκης, ο δήμαρχος από Κορώνου, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης και πολλοί άλλοι αιρετοί της Κρήτης που επηρεάζονται από αυτό το έργο. Εκεί λοιπόν, όταν θέσαμε τα ζητήματα και το ανέφερε ο Νίκος ο Καλογερής, το όριο της κουβέντας μπήκε ως τεχνικό θέμα. Όταν ζητήσαμε υπογειοποίηση σε όλο το μήκος, από την Ξυλοκαμάρα μέχρι τη Δαμάστα, η επίκληση ήταν καθαρά τεχνική. Ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα τα οποία μπορούν, σας είπα τι ανέφεραν, δεν σας είπα τι υιοθετώ εγώ. Σας μεταφέρω κάποια συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Επικαλέστηκα λοιπόν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο συντελεστής, ο οποίος επιβάλλει συγκεκριμένη υπογειοποίηση, η οποία εξαντλήθηκε στο τμήμα Κισάμου Χανίων. Όλα αυτά όμως και για μας, για όλους εμάς τους αυτοδιοικητικούς, προφανώς δεν αποτελούν πιστικές απαντήσεις. Εξού και συνεχίσαμε την διαδικασία. Έχει τεθεί ήδη και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων ως κορυφαίο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, για να μπορέσουμε να κινηθούμε έτσι όπως οφείλουμε εμείς να κάνουμε. Να κινηθούμε θεσμικά, να εξαντλήσουμε τα όρια του νόμου, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να πω το εξής, ότι το συγκεκριμένο έργο εμφανίστηκε από τον ΑΒΜΙΕ απολύτως ως συνοδό έργο της μικρής και της μεγάλης διασύνδεσης. Και αυτό το λέω γιατί κάποιοι βάζουν ένα ερώτημα εάν αυτό το έργο όντως πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον ΑΒΜΙΕ ως συνοδό έργο της μεγάλης διασύνδεσης για να μπορέσει να σταθεροποιήσει πλήρως και να ασφαλίσει ενεργειακά το νησί για τις επόμενες δεκαετίες και να επιτρέψει, σύμφωνα με τον ΑΒΜΙΕ, επαναλαμβάνω, και να επιτρέψει να πάψουν τα εργοστάσια να παράγουν ενέργεια από ρητά καύσιμα. Και όλο αυτό σαν σχεδιασμό, θεωρώ ότι δεν βρίσκει κανέναν απέναντι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανείς εδώ που δεν θέλει να σβήσουν τα εργοστάσια, να μην παράγουν τους ρήπους. Όμως, εάν αυτό συνδέεται με όλη τον σχεδιασμό, θα πρέπει να παλέψουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διασύνδεση Χανίων Ηρακλείου. Εκεί λοιπόν είμαστε τώρα. Εκεί είμαστε. Είμαστε στον τρόπο που πρέπει να πιέσουμε και είμαστε δύο οι Δήμοι εδώ που έχουμε άμεσο ενδιαφέρον. Άμεσο ενδιαφέρον, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αποχωρώνου, καθώς από την περιοχή μας διέρχονται οι πυλώνες, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις δικές μας περιοχές. Και το κάναμε βάζοντας μπροστά... Δεν ξέρω αν δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω. Αναφέρομαι στο καλώδιο και στους πυλώνες που διέρχονται στον νομό Χανίων μόνο από το Δήμο Χανίων και από το Δήμο Αποχωρώνου. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε έναν επιπλέον λόγο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει και θέλουν να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη διασύνδεση. Αυτό κάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο το νομικό και το τεχνικό και το θεσμικό το οποίο διεκδικούμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί εκτός από το κομμάτι το θεσμικό είναι και ένα ευρύτερο πολιτικό που έχει να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες. Και θα καταλήξω στο εξής. Για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το εξής. Ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία πάντοτε η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει την φωνή και την αρμοδιότητα και την εξοδότηση να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη παρέμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους, το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια. Γιατί όσοι νομίζουν... Ο κόσμος
Αφήστε τον ομιλητή να τελειώσει. Μπορείτε να επιλέξετε ομιλητές οι οποίοι να λένε πράγματα τα οποία ακούγονται ακόμα καλύτερα. Εγώ αυτό το οποίο είπα είναι το εξής. Ότι έχουμε το κομμάτι το θεσμικό και το νομικό να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν και το δεύτερο κομμάτι το πολιτικό και γι' αυτό σήμερα δίνουμε όλοι εδώ το παρόν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κυρίου Κουκιανάκη. Μην προσπαθείτε και να μην προσπαθήσει κανείς να απαξιώσει όλο αυτό το οποίο γίνεται εδώ και την ομοψυχία που έχει δείξει η τοπική αυτοδιοίκηση και Δήμος και Περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος και το στοίχημα είναι να μπορέσουν οι φορείς αυτοδιοίκησης να ξεπεράσουν όλη αυτή την οπτική που έρχεται από την εθνική νομοθεσία και επιβάλλει πράγματα και δεν μπορούμε εμείς να τα σταματήσουμε στη βάση της νομοθεσίας. Αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση όλοι οι δήμαρχοι μαζί, όλα τα δημοτικά συμβούλια μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Γιατί η ευθύνη, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, δεν αφορά ούτε τις παρούσες δημοτικές διοικήσεις και περιφερειακές διοικήσεις, αφορά τις επόμενες δεκαετίες, γιατί αυτό το έργο μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα χαρακτηρίσουν την εικόνα και τη λειτουργία του νησιού τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Σας ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο κ. Μαλαδάκης, να έρθει. Κύριε Νικολούδη, σε όλη την Ευρώπη έχουν καταργηθεί αυτά που εμείς πάμε να βάλουμε σήμερα. Πώς γίνεται εδώ να ισχύουν όλα αυτά. Σε όλη την Ευρώπη 20 ετίας τώρα και το ξέρουμε όλοι, μόνο υπόγεια γίνονται τα διασυνδέσεις αυτές. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα κάνω προσφωνήσεις. Θα με επιτρέψετε σαν τον πιο παλιό ερετό σε βαθμό πρώτου βαθμού στην αυτοδιοίκηση να σας μιλήσω από καρδιάς. Αγαπητές συνάδελφοι δήμαρχες, σήμερα ας πούμε ότι είμαστε στην εκκλησία του Δήμου της Αρχαίας Αθήνας και όχι σε ένα λαϊκό δικαστήριο, το οποίο μάλιστα δεν έχει και αντίπαλο. Δεν έχει κατηγορούμενα στιγμή ανάμεσά μας. Θα σας πω για την εμπειρία που είχαμε από τον Αδημιέ. Ξέρετε το καλώδιο αυτή τη στιγμή. Έχει βγει στον Πλατανιά, την οποία λέγεται περιοχή, εδώ είναι ο φίλος μου, κάπου το είδα το Μιλιονάκι, τον έχασα. Γεια σου Γιώργη. Είναι Πλατανιά σου όμως, πρέπει να λέει την οπήγεια. Μας διέσχισε λοιπόν όλο, σαν σούβλα, και έφτασε στα όρια του Δήμου Χανίων και στη συνέχεια πήγε στην Ξυλοκαμάρα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη εμπειρία του Αδημιέ, να σας την καταθέσουμε. Δεν θα σας πω ότι πετύχαμε την υπογειοποίηση, δεν θα έλεγα ψέματα. Η υπογειοποίηση ήταν στο σχέδιο του Αδημιέ τότε, κύριε καθηγητά. Αυτό που πετύχαμε όμως και διεκδικήσαμε και με τον Νίκο μαζί και με τον συνάδελφο και με τον άλλο συνάδελφο, το ξεκινήσαμε εμείς, δεν έχει σημασία, το πήραμε όλοι μαζί κάποια δυσαρχιστικά. Αρκετά. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ξέρετε ότι είχε ξεκινήσει και η πανδημία την εποχή εκείνη. Θα σας πω όμως κάτι άλλο, παιδί, από εδώ για τη ΣΑΠΕ και το είδα και έχει μπει και αυτό στην ατζέντα, Παύλο και Μπάμπη. Και επειδή όλο το περιβάλλον είμαστε ευαίσθητοι, εγώ δεν είμαι ευαίσθητος. Σχεδόν όλα την υπογραφή μου να γίνει το μεγάλο διπλό φράγμα σε Μπορνιό Τεντεριανού. Που θα ισοπεδωθούν κάποιες περιοχές, θα γίνει κρανίου τόπου. Είναι και ο γιος του Μιλιονάκη. Ξέρω ότι την υπογραφή του Αυστρέβαλη θα πάρει όφελος. Στην περιοχή τη δική μου θα γίνει το έργο. Έτσι. Όμως, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάρουν μια απόφαση. Και προφανώς οι περιοχές εκεί, η Παπαδιανά, Ντερέ, όπου ο Βατόλακος πήγε ένα μεγάλο φράγμα, αγαπητέ συνάδελφε, πρώην θα σας αποκαλέσω, που παρελήφθη 42 εκατομμύρια το έργο των Υπουργών Τεχνικής Ανάπτυξης, έχει γίνει κρανίου τόπο Βατόλακος, περιβαλλοντικά, και δεν υπάρχει νερό. Βέβαια, πάπιες υπάρχουν. Όσοι αυτό λοιπόν η ευαισθησία μου με το περιβάλλον, θα μου επιτρέψετε να σας το πω από καρδιάς, μετά από 14 χρόνια δήμαρχος, δεν πρέπει να είναι επιλεκτική. Πρέπει να είναι ουσιαστική και όπως λένε μορφωμένη, ολιστική. Θα περιμένετε και θα μας δείτε και στο Σεμπρονιώτη. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις μετά από διαβουλεύσεις και συγκρίνοντας τα υπέρ και τα κατά. Συνεχίζω λοιπόν και λέω στην κουβέντα σήμερα, διότι το άρθρο 102 του Συντάγματος λέει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει αποφάσεις μόνη. Το πεπίλει και ο Παναγιώτης νομίζω. Θα σας το πω και από τα όργανα που είμαστε. Γνωμοδοτούμε, αλλά δεν αποφασίζουμε. Είμαστε υπεύθυνοι εδώ, αλλά για την ευθύνη και για τη φασαρία. Για την ουσία της απόφασης είναι κάποιος άλλος. Να το ξέρετε αυτό.
Γιατί μας ψηφίσατε, τι να κάνουμε, γι' αυτό μας έχετε. Ας μας ψηφίσατε. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα τέμπη, αυτά αλλού. Ακούστε λιγάκι, γι' αυτό ήρθατε. Εντάξει, λοιπόν, αγαπητέ λοιπόν συνάδελφε Χαράλαμπε και φίλοι του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλή των παρατάξεων, όταν οι ΑΠΕ πήγαν να προσδιοριστούν σε εμά σε περιοχέ του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση, πήγαν και προσφάγανε την απόφαση στο ΣΤΕ με διαδικασία ακυρωτική, προσβάλλοντα του περιβαλλοντικού όρου. Ακριβώς δηλαδή με τα όπλα του συστήματος το οποίο θέλει να περάσει μία απόφαση, με τα όπλα του συστήματος πας να προσβάλλεις την απόφαση την οποία πάνω σου επιβάλλει. Άρα λοιπόν η σκέψη δικά μας είναι στον αγώνα τον οποίο κάνετε και εφόσον έχει τα χαρακτηριστικά ότι είναι αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον καταστροφικό, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι το ισοζύγιο, θα πρέπει λοιπόν με τον ίδιο τρόπο αυτές οι αποφάσεις, είτε περιβαλλοντικές είτε σκοπιμότητας που όφυλαν να υπάρχουν και δεν υπάρχουν, ή εναλλακτικές που όφυλαν να εξεταστούν, να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να προσβληθούν αντίστοιχα σε επιτροπές οι οποίες έχουν αυτή την ευθύνη σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί αυτά τα έργα σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Θα το γνωρίζετε αυτό. Δεν χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους. Έτσι. Και αντίστοιχα τα δάνεια που δίνουν οι τράπεζες είναι υπό εγγύηση υπερκρατικών και διεθνών οργανισμών για να μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα, κλείνοντας, η ουσία του πράγματος είναι ότι θα πρέπει οι προσφυγές και οι διαδικασίες, όπως θα λέω την εμπειρία τη δικιά μας που κάνουμε σε ό,τι αφορά θέματα νομοκινητριών, και επειδή αναφέρθηκε αυτό, και επειδή γράφει κάπου, λέει ότι ο Δήμος Κρατανιά λέει απέχει και δεν παίρνει θέση, και είναι μπροστά η δίκη της ενδοχώρας, θέλοντας κάποιος να πει κάτι, σας απαντώ από μικροφόνου. Ότι όταν πήγε να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία στη Σπίνα σε εμάς, κάναμε μια ανοιχτή κουβέντα στις Βουκολιές και φέραμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, φέραμε τις παρατάξεις, φέραμε τους συμβούλους, φέραμε όλη την κουβέντα αυτή. Σε μια ανοιχτή συζήτηση τέτοιου χαρακτήρα. Να αναδειχθούν τα υπέρ και τα κατά. Όταν ήταν σαφώς ότι τα κατά ήταν κατά πολύ μεγάλο βαθμό υπέρμετρα των υπέρ, πήραμε μια τεκμηριωμένη απόφαση, τεκμηριωμένη 1-2-3, την οποία στη συνέχεια οι ανώτεροι οργανισμοί δεν τη λάβανε υπόψη τους. Ήταν το γνωστό, λέτε γνώμη. Όταν λοιπόν πήγαν να την κάνουν πράξη εκτελεστή, τότε την προσβάλλει στην εκτελεστή πράξη, τότε δεν υλοποιήθηκε. Μέχρι από που μιλάμε δηλαδή, αυτές οι πράξεις που έχουν πάρθει και αφορούν εμάς σε θέματα μεγάλων επενδύσεων, ΑΠΕ, δεν έχουν καταστεί δυνατές να υλοποιηθούν. Άρα με τα δικά του όπλα, πολεμάς αυτό που θεωρείς ότι είναι σωστό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλαδράκη και τον κύριο Μυρονάκη, ο δήμαρχος Κισάμου. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί έχει έρθει όλος ο νομός Χανίων, όλοι οι θεσμικοί. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, τιμούν την εκδήλωση, τη διαμαρτυρία, αλλά πρέπει να χαιρετήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα πω σε προσφωνήσεις, όπως είπε και ο Γιάννης Μαναδάκης. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Ο Δήμος ο δικό μας, όσο είναι γνωστό, δεν αντιμετωπίζει θέμα από πυλώνες, όμως θα αντιμετωπίσουμε μεθαύριο θέμα από ανεμογεννήτριες. Εμείς δηλώνουμε το εξής. Έχουμε θεσμοθετήσει χώρο για να μπουν οι ανεμογεννήτριες που χωράνε στο χώρο του συγκεκριμένου. Από εκεί και πέρα, έχουμε να πούμε το εξής. Όπως το είπατε προλογίσατε, πρέπει να βρούμε μια λύση, να διαβουλευτούμε και όταν λέμε θα μπουν πυλώνες, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το σχεδιασμό και να γίνει υπογειοποίηση. Όπου γίνεται και όπου μπορεί. Εντάξει. Βέβαια δεν είναι λύση αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε τα πετρέλαια και να δουλεύουν οι σταθμοί να παράγουν ρήπους. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή. Και μπορούμε και δικαστικά που είπε ο κύριος Μαναδράκης να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Γενικότερα όμως, να ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι συνάδελφοι δημάρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης της περιφέρεια θα είμαστε σε σωστή θέση. Αλλά πάντα έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν έχουμε χαρακτήρα αποφασιστικό. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα είμαστε τοποθετημένοι στη σωστή μεριά.
και θα κινηθούν με τον καλύτερο τρόπο για τον καλύτερο τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλωνάκη. Ο κύριος Λεμπετάκης, ο Ευστράτιος, θέλει να κάνει παρέμβαση. Ελάτε τώρα. Είναι περιφερειακός σύμβουλος των Αποκόρωνα, γνωστός σε όλους. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλωσορίσατε στο Δήμο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αρκετό κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Όμως δεν χαίρομαι γιατί σιγά σιγά η κουβέντα έχει αρχίσει και παίρνει την τροπή, όπως είπε ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο κ. Βαναδράκης, του Λαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σήμερα που έχουμε ανθρώπους από όλους τους νομούς, δημάρχους, αιρετούς, περιφερειακούς συμβούλους, διάφορες εδώ πέρα, οι οποίοι είναι στο πλευρό του Δήμου μας και στο Δήμο Χανίων. Όποιος θέλει να μιλήσει μετά μπορεί να έρθει να μιλήσει ονομαστικά, να πει αυτό που θέλει και με... Λοιπόν, εμείς όλοι, καταρχάς ο λόγος μου δεν είναι απολογητικός, όπως δεν ήταν και απολογητικός ο λόγος των προγαλήσατων. Είμαστε εδώ πέρα γιατί τασόμαστε όλοι με το μέρος του τόπου μας, με τα όποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει όλο αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο μπορεί να είναι ένα αναγκαίο κακό, μπορεί να είναι όμως και ένα αναγκαίο καλό. Λοιπόν, προσωπικά εγώ, Νίκο Καλογερή, θα χαρώ να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Γιατί είμαι από Κορωνιώτης και όχι μόνο. Με αυτά που βλέπω και βέβαια είμαι κατά των εναέριων καλωδίων. Όμως, είμαστε όλοι υπέρ αυτού του μεγάλου έργου. Και βέβαια, του έργου, ξαναλέω, για να ξεκαθαρίσουμε τελικά εδώ πέρα τι θέλουμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι το έργο, το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος που θα γίνει και θα υλοποιηθεί το έργο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μόνο έτσι θα εισακουστεί η φωνή μας στον ΑΔΜΙΕ ή σε όποιους πάρουν την απόφαση και θα καθίσουν να συζητήσουν εάν όντως υπάρχει λύση ή δεν υπάρχει. Εμείς τεχνικοί, εγώ προσωπικά θα μιλάω για μένα, δεν είμαι. Τεχνικός δεν είμαι. Ακούω όμως τα θέλω σας, τα θέλω μας, με την κοινή λογική τι ζημιά μπορεί να γίνει και τι ωφέλη θα έχουμε ή δεν θα έχουμε, μέχρι εκεί. Μπορεί να γίνει κάτι, γιατί δεν είμαστε στο παραένα, είμαστε στο και ένα. Αυτό πρέπει να μας ενοχλεί περισσότερο. Όπως είπε και ο κύριος Καλογερής, σίγουρα δεν γνώριζε. Και κύριε Γήπαρη, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γνωρίζει και να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα εδώ πέρα. Όχι, θα μ' ακούσετε εσείς. Γιατί και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπατε ότι η περιφέρεια ήξερε. Ήσασταν 8 χρόνια στην περιφέρεια. Δεν γνώριζε η περιφέρεια, ούτε καν τώρα είμαστε ενημερωμένοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Εμείς δεν έχουμε καθίσει ακόμα να μας ενημερώσουν. Γιατί κάτι χειροπιαστό, το οποίο μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που γίνεται, δεν έχουν ακόμα, προφανώς. Ακούστε κάτι, επειδή είστε νέος στην περιφέρεια και με αναφέρατε ονομαστικός, σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει λύσεις. Λύσεις δεν υπάρχει μόνο... Αν είστε τεχνικός και έχετε τη λύση, φτιάξτε ένα φάκελο να το πάτε στον ΑΔΜΙΕ. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, συγγνώμη, να τελειώσω γιατί είναι και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Εγώ δεν είπα τίποτα. Να τελειώσω. Ο κύριος Καλογερής, να τελειώσω. Κύριε Πολάκη. Και στο Δήμο είπε το μαθε... Κύριε Πολάκη, εγώ προσωπικά βλέπω όλη την Ελλάδα σαν πολίτες, όχι δύο ταχυτήτων, μίας ταχύτητας. Όλοι το ίδιο. Στην Πελοπόννησο που έχουν πρόβλημα,
στις κυκλάδες έχουν πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να αποδεχθούμε το πρόβλημα. Όμως πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθεί μια καλύτερη λύση, ούτως ώστε να έχουμε λιγότερη καταστροφή και λιγότερα προβλήματα περιβαλλοντικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, να ευχαριστήσω όλους που είναι εδώ πέρα στο πλευρό του Δήμου από Κόρωνα και στο Δήμο Χανίων που περνάνε τα καλώδια και βέβαια όταν θα χρειαστεί να είμαστε στα σφακιά για να μην τα συγχαίω με αυτά τα δύο, γιατί δεν γνωρίζω εγώ αν έχουν σχέση αυτά τα δύο. Θα είμαστε. Ξέρετε εσείς. Μα ξέρετε να το πείτε καλύτερα. Εγώ αυτό που βγήκα να πω είναι ότι θα χαρώ να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα και όχι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση δική μου. Όμως πρέπει να έχουμε και μια λύση. Όταν καθίσεις σε ένα τραπέζι να μιλήσεις, πρέπει να υπάρχει και μια λύση η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όχι, κύριε Γήπανη. Θα μιλήσουν πρώτα όλοι που έχουν γραφτεί και μετά. Ένα λεπτό, μια κουβέντα μόνο. Ο κύριος Χαιρετάκης ο Μιχάλης, περιφερειακός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έχει ζητήσει το λόγο. Επειδή μέχρι να έρθει ο Μιχάλης, ο Γήπανης ενοχλεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επειδή λέει την αλήθεια, επειδή 8 χρόνια εγώ, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, ποτέ δεν συζητήσαμε τέτοιο πράγμα. Και το λέω ευθαρσώς, επειδή. Σας λέω και το λέω πάντα προς πάσα κατεύθυνση ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και λύσεις δεν υπάρχει μόνο όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να γίνει αυτό. Τα καλώδια να γεμίσουν τώρα από κόρονα. Δεν μπορούμε με όλους τους άλλους τρόπους που προηγουμένως είπαμε. Τόσο ενοχλεί ο Κύπρος δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω εδώ σήμερα ότι όπου οι τοπικές κοινωνίες είναι μία γροθιά, έργο αντίθετο δεν γίνεται. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια, Δήμαρχε, για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους τους πολίτες που είναι εδώ πέρα για να διεκδικήσουν μια καλύτερη διασύνδεση του έργου. Και θα ξεκινήσω την ομιλία μου με μια ερώτηση. Σε ερώτηση αν χρειάζεται διασύνδεση του σταθμού της Δαμάστρας με το σταθμό της Ξυλοκαμάρας για την επαρκή τροφοδοσία ρεύματος στους μήνες εκμής ή σε περίπτωση βλάβης, σίγουρα η απάντηση είναι ναι. Σε ερώτηση αν πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε κόστος περιβαλλοντολογικό και υγείας, σίγουρα η απάντηση είναι όχι. Σε ερώτηση αν μπορεί να γίνει το έργο χωρίς επιπτώσεις τόσο για την υγεία των κατοίκων κοντά στο έργο, όσο και για το περιβάλλον, η απάντηση είναι ναι, αρκεί το κριτήριο να μην είναι το κόστος κατασκευής. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Φεβρουάριο του 2020, ένα δημοσίευμα για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης ανέφερε ότι πέρα από την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, η οποία είναι η μία πτυχή της υπόθεσης, υπάρχει και μία άλλη, η οποία έχει αμιγώς επιχειρηματικό ενδιαφέρον στην πράσινη ενέργεια. Σχετίζεται